Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στη φάση του προσυνεδριακού διαλόγου με όλα τα ανοιχτά ζητήματα αλλά και την αντιπολιτευτική τακτική μετά και την εκλογή της νέας ηγεσίας. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως στο κεντρικό μας δελτίο τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Γιώργο Τσίπρα. Καλησπέρα σας, κύριε Τσίπρα, από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Και γνωρίζω ότι το προηγούμενο 24ωρο βρισκόσασταν στην Κρήτη, ήσασταν στην Ιεράπετρα, όπου εκεί πραγματοποιήθηκε μία ακόμα εκδήλωση που αφορά τον προσυνεδριακό διάλογο του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λίγο να σταθούμε στο πώς γίνεται αυτός ο διάλογος, ποια είναι τα νέα δεδομένα που προκύπτουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αν το συνέδριο μπορεί να αλλάξει η ρότα δίνοντας ένα πιο ενωτικό χαρακτήρα. Νομίζω η ενότητα είναι καταρχάς δεδομένη. Δεν ήμασταν ποτέ πιο ενωμένοι. Δεν υπάρχουν στρατηγικού τύπου διαφωνίες όπως μπορεί να υπήρξε ένα προηγούμενο διάστημα. Άρα αυτό είναι ήδη εξασφαλισμένο πριν πάμε στο συνέδριο. Το συνέδριο είναι προγραμματικό που σημαίνει ότι θα συμφωνήσουμε πάνω σε ένα νέο πλαίσιο θέσεων. Σε απόψεις και προτάσεις που θα είναι πιο κοντά στις ανησυχίες της κοινωνίας, πιο πιστικές, για να προχωρήσουμε προς τις ευρωεκλογές. Είναι όμως και ένα χρονικό σημείο στο οποίο θα ξαναβερθούμε όλοι μαζί. Σε όλο το διάστημα από τις κομματικές εκλογές που συμμετείχαν 150.000 άνθρωποι και μετά στις κομματικές συνελεύσεις που ακολούθησαν, η συμμετοχή είναι μαζική και το συνέδριο επίσης θα είναι μαζικό. Άρα είναι ένα συνέδριο επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ σε μια διαφορετική πορεία από αυτή που είχαμε πριν και είναι για μας ένας σταθμός. Κύριε Τσίπρα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Το προηγούμενο διάστημα, πριν από λίγες ώρες, υπήρξε μία ακόμα τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη προς τον συντοπίτη μας εδώ, βουλευτή, τον κύριο Παύλο Πολάκη. Αν δεν σου αρέσουν αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, η πόρτα είναι ανοιχτή. Αυτό θέτει τη βάση της ενότητας, γιατί παρά το γεγονός ότι ένα σημαντικό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε τη Νέα Αριστερά, εξακολουθούν να υπάρχουν φωνές διαφωνιών μέσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Δασκαλάκη, έχω διαβάσει όλα αυτά τα δημοσιεύματα. Σας λέω ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Από εκεί πέρα διαφορετικές προσεγγίσεις σε ζητήματα που αναδεικνύει η επικαιρότητα μπορεί να υπάρχουν. Αλλά κάτι τέτοιο όπως το περιγράφετε δεν έγινε. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν διαφωνίες. Δηλαδή θέλω να σας πάω στο κομμάτι του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα υπάρχουν φωνές που δείχνουν μια συγκρατημένη άποψη, μια άποψη που δεν παρουσιάζεται προς το ευρύ κοινό μέχρι στιγμής. Δηλαδή κρατούν λίγο τα χαρτιά τους κλειστά. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα με δεδομένο ότι ο Στέφανος Κασελάκης προσπαθεί να δώσει μια νέα πνοή στο κόμμα, ανοίγοντας και τους ορίζοντες των ίδιων των βουλευτών. Να σας πω καταρχάς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που αποτελείται από μέλη που είναι όλη η κοινωνία. Είναι δεδομένο ότι έχουμε πολύ λιγότερη ομοφοβία ή καθόλου μάλλον σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Από εκεί πέρα προφανώς διαφορετικές προσεγγίσεις μπορεί να υπάρχουν. Αφογραζόμαστε την κοινωνία. Στο θέμα της ισότητας νομίζω ότι έχουμε όλοι οι βουλευτές δηλαδή έχουν μια κοινή προσέγγιση να είναι όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Από εκεί πέρα για πτυχές μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Για παράδειγμα, υπάρχει το θέμα της παρένθετης κοίησης, το οποίο είναι γνωστό ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και η δική μου. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να δημιουργήσει διαρροές στη συνοχή ή στην ενιαία στάση που θα πρέπει να κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Νομίζω είμαστε το μόνο κόμμα στο οποίο δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τα προβλήματα τα έχουν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ γύρω από αυτό. Και είχαμε και το πρωτοφανές γεγονός ο Πρωθυπουργός της χώρας και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας να καλεί όχι μόνο τους βουλευτές του, αλλά στην ουσία και τους υπουργούς του, αν θέλουν, αν έχουν διαφορετική άποψη, να απέχουν. Το οποίο δηλαδή φοβάται για τις ίδιες απόψεις που πάει να περάσει πλέον ως νομοσχέδιο. Αυτή τη στιγμή, δημοσκοπικά, κύριε Τσίπρα, φαίνεται ότι οι αριθμοί θέλουν το ΠΑΣΟΚ να έχει περάσει στη δεύτερη θέση δυναμικής των κομμάτων. Βεβαίως μιλάμε για μια καταγραφή της κοινής γνώμης την παρούσα χρονική στιγμή και επειδή αναφέρεστε και μιλάτε σε ένα δελτίο ειδήσεων της Κρήτης, η Κρήτη ήταν παραδοσιακά ένα από τα κάστρα των προοδευτικών δυνάμεων στο παρελθόν του ΠΑΣΟΚ, στο πιο κοντινό παρελθόν του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή τη στιγμή έχει πάει στο σύνολο του κομματικού χρωματισμού σε επίπεδο χώρας. Τι έφταξε για την Κρήτη, ποια είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να ενόχλησε τους κριτικούς? Ό,τι έφταξε και όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά θέλω να ξεκινήσω από το εξής. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι
Υπάρχουν και άλλες έρευνες, καταρχάς, που δεν μας δείχνουν τρίτους. Υπάρχει μία πρεμούρα, κυρίως από κάποια μεγάλα μέσα ενημέρωσης, να δείξουν το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα. Να σας υπενθυμίσω ότι και όταν εξελέγει ο κύριος Ανδρουλάκης πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπήρχε πάλι μία πρεμούρα να δείξουν ότι σχεδόν εκτοξεύεται το ΠΑΣΟΚ, πράγμα το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια. Και τώρα έχουμε κάτι αντίστοιχο. Η δικιά μου εικόνα, και το λέω και με βάση έρευνες οι οποίες γίνονται, είναι ότι προφανώς και παραμένουμε όχι απλά κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με βάση τους βουλευτές, αλλά και δεύτερο κόμμα. Όμως και αυτό δεν λέει πολλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ξαναγίνει ο βασιώς εκφραστής του προοδευτικού κόσμου στη χώρα μας και στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί πέρα, ο λόγος που υποστήκαμε μια μεγάλη πτώση στις περασμένες εκλογές αφορά αιτίες τις οποίες συζητήσαμε και σε όλη αυτή την πορεία προς το συνέδριο. Υπάρχει συντεκμένη δηλαδή, τοποθέτηση μέσα στις συνεδριακές θέσεις για το τι έφταξε και νομίζω ότι αυτό θα το αφήσουμε πίσω μας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος αυτή τη στιγμή στον χώρο των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων που να έχει μια δυναμική ανόδου εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ. Στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε τόσο ο στενός συνεργάτης του κ. Κασελάκη, ο Νίκος Φαραντούρης, αλλά και ο κ. Πολάκης και η κ. Κουντουρά κάνουν κάλεσμα στους κριτικούς να στηρίξουν τις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές που είναι περίπου σε 100 ημέρες, το πρώτο δυνατό crash test και για τη νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι αυτό που πρέπει να ορθώσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να πείσει πολίτες να στηρίξουν τις δικές του ευρωπαϊκές επιλογές? Προτάσεις πρέπει να ορθώσει, πιστικές προτάσεις, θετικές προτάσεις για τα βασικά ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία και τη σχέση μας με την Ευρώπη και το ίδιο το μέλλον της Ευρώπης, το οποίο δυστυχώς ειδικά μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας αποδείχθηκε ότι δεν προαιωνίζεται καθόλου θετικό. Αλλά πρώτο πράγμα, μπορούν να υπάρξουν λύσεις στα πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, ξεκινώντας από την ακρίβεια. Και ήδη τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει μια καμπάνια με την ακρίβεια, με προτάσεις που δείχνουν ότι πρώτον υπάρχουν λύσεις, όχι για να μηδενιστεί, αλλά για να μην είμαστε από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη σε ακρίβεια, που σημαίνει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό εσωτερικό πια το πρόβλημα, δεν είναι απλώς μια εξωγενής κρίση. Και δεύτερον, είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην πάρει τα μέτρα που χρειάζεται να πάρει. Να σας θυμίσω ότι και την ενεργειακή κρίση, όταν ξεκινούσε ήδη από το 2021, η πρώτη της προσέγγιση και αντιμετώπιση για αρκετούς μήνες είναι ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Και όταν αντιλήφθηκε ότι αυτό έχει πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ που ήταν, δεν μπορούσε να τους πληρώσεις, έφερε μία σειρά μέτρων που τουλάχιστον σε επίπεδο καταναλωτή νοικοκυριού, δηλαδή υπήρξε με τις επιδοτήσεις μία ορισμένη μείωση, απόδειξε ότι μπορούσαν να γίνουν πράγματα. Και στον χώρο της ακρίβειας και της εσκροκέρδειας μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Και τελευταίο από όλα τα μέτρα είναι και η μείωση των έμεσων φόρων. Είναι πολύ βασικό, έχει γίνει σε πολλές χώρες και δεν ισχύει το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν έφερε αποτέλεσμα. Έφερε και μάλιστα έφερε μεγάλο αποτέλεσμα, αρκεί να υπάρχουν έλεγχοι. Στην αντιπολιτευτική τακτική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσίπρα, είναι ένα μείον το γεγονός ότι η σημερινή ηγεσία δεν βρίσκεται εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου? Και τι θέλω να πω. Παρά τα δεδομένα της επικαιρότητας, με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, με τη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, με τη δυσαρέσκεια για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, εξακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, να κρατάει τα υψηλά ποσοστά της. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μια ελληματική αντιπολιτευτική γραμμή του δικού σας κόμματος? Κοιτάξτε, ελληματική αντιπολιτευτική γραμμή υπήρξε ένα περασμένο διάστημα, ακολούθησε και μια περίοδος, ας το πούμε, ανομαλίας μετά την εκλογή Κασελάκη, που προφανώς δεν μας άφηνε να ξεδιπλώσουμε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τον νέο πολιτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα γίνει κυρίως μετά το συνέδριο. Αλλά ότι η κατάσταση μέσα στο Κοινοβούλιο γενικά δεν είναι καλή, προφανώς και δεν είναι καλή. Ποτέ στη μεταπολίτευση δεν είχαμε ένα κόμμα του 41% και όλα τα άλλα κάτω από 20%. Λοιπόν, αυτό και 9 κόμματα στη Βουλή. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, πρέπει να αποκτήσουμε μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, μάχημη και μαχητική απέναντι στην κυβερνητική πολιτική και στα προβλήματα που αυτή φέρνει. Άρα προφανώς και υπάρχει πρόβλημα από εκεί. Τώρα για την απουσία του Προέδρου μας, του κ. Κασελάκη, είναι και αυτό ένα πρόβλημα, αλλά αυτό ήταν γνωστό. Δηλαδή κάποια στιγμή θα ξεπεραστεί με την είσοδό του στην Βουλή, με τις νέες βουλευτικές εκλογές. Οι πληροφορίες θέλουν, και με αυτό θα κλείσουμε, ότι το προσεχές διάστημα της επόμενης ημέρας θα βρεθεί στην Κρήτη σε μια περιοδία ο κ. Κασελάκης. Έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση για να μας τη δώσετε?
Όχι, κάτι παραπάνω αυτό το οποίο λέτε, όχι. Για το πού θα πάει δηλαδή και πού θα μιλήσει, δεν το γνωρίζω. Κύριε Τσίπρα, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας απόψε στο Δελτίο. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.